πείτε μας εσείς τι είναι αυτό που βλέπετε, τι είναι αυτό που καταγράφετε σε ένα βόρειο οδικό άξονα, και όχι μόνο, αλλά μιας που έχετε την ευθύνη του βόρειου οδικού άξονα, που πραγματικά μας κάνει να ψηφούμε τον κίνδυνο, να μην βλέπουμε ποια είναι τα λάθη, να μην βλέπουμε ποια είναι εκείνα τα σημεία τα οποία μας δίδουν συνεχώς τροχαία και σοβαρά τροχαία. Εκτιμώ πλέον ότι είναι υπερεκτίμηση στον εαυτό μας. Θεωρούμε ότι δεν θα συμβεί ποτέ σε εμάς. Θεωρούμε ότι μπορούμε να ελέγξουμε το αυτοκίνητο με όση ταχύτητα και αν πηγαίνουμε. Πιστεύουμε ότι όσο και να πιούμε, εμείς μπορούμε να ελέγξουμε την οδήγησή μας, και όχι την οδήγηση, ούτε το περπάτημά μας δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μία εμπιστοσύνη, υπερεμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Η ταχύτητα λοιπόν γίνεται γιατί εμείς πιστεύουμε ότι ελέγχουμε το οχημό μας, το γνωρίζουμε πολύ καλά, δεν είναι όμως έτσι. Πρέπει να οδηγούμε και να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας μόνο και μόνο για την ασφάλεια τη δική μας, όσο επιβαίνουν στο όχημά μας, αλλά και τους υπόλοιπους χρήστες της οδού. Ξέρετε, βάλετε δύο φράσεις μέσα σε αυτά τα οποία λέτε. Υπερεκτίμηση των δικών μας δυνατοτήτων από τη μία, όπως όταν λέτε όμως σωστά, δεν μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας, δεν πάμε σε σωστή εκτίμηση εφόσον έχουμε πιει. Και από την άλλη υπερεκτιμούμε ή εμπιστευόμαστε τη δυναμική του αυτοκινήτου μας, αλλά όταν έχεις μια κρίση που κρατάει τόσα χρόνια, όταν το βιωτικό σου επίπεδο έχει πέσει εξαιτίας της ακρίβειας τόσο, όταν δεν έχεις να συντηρήσεις το αυτοκίνητό σου, πώς το βάζεις και το βγάζεις έτσι στο δρόμο, επειδή θυμάσαι τις παλιές καλές ημέρες, τις ένδοξες μέρες? Θα πρέπει να το ελέγχουμε το όχημα. Είναι το α και το ω, γιατί σε τελική ανάλυση πόσο κοστολογούμε τη ζωή μας? Η ζωή μας είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν έχω να σας απαντήσω, συνεχίστε. Η ζωή μας είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, ο καθένας πρέπει να απαντήσει για δικό του. Θεωρώ ότι πρέπει να ελέγχουμε το όχημα, να το βάζουμε σε προτεραιότητα με τις όποιες συνθήκες υπάρχουν, γιατί μπαίνουν τα παιδιά μας μέσα, συγγενείς μας, φίλοι μας. Έχουμε την ευθύνη. Όταν ένα άτομο το έχουμε στο αυτοκίνητό μας, έχουμε αυτόματα την ευθύνη και του εαυτού μας. Αυτό θέλω να πω. Πρωτίστως είναι η ζωή μας και η ασφάλειά μας. Το πόσο κοστολογούμε την ζωή μας, νομίζω ότι ως ερώτημα θα μείνει, η κυρία Παπαθανασίου. Τα σημεία τα οποία κρίνουμε πάρα πολλές φορές ότι είναι πολύ δύσκολα, ναι, και επικίνδυνα, είναι εκεί που θα δοθεί ενδεχόμενα το βάρος. Και το λέω γιατί 55 νεκροί δεν είναι λίγοι μέσα στο 2022 και μέχρι στιγμή στους δρόμους. Για όλη την Κρήτη. Όχι για το βόρειο δικό άξονα. Για όλη την Κρήτη. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτό το κομμάτι αυξημένα μέτρα θα υπάρχουν παντού. Για εμένα το έχω ξαναπεί, ίσως είναι βαρετό. Δεν θεωρώ κάποιο σημείο περισσότερο ή λιγότερο επικίνδυνο. Είναι πόσο προσεκτικός ή λιγότερο προσεκτικός είναι ο οδηγός. Ναι, μπορεί να υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία είναι δυσκολότερα από κάποια άλλα, όμως η ευθύνη είναι αποκλειστικά σε εμάς. Εμείς θα έχουμε αυξημένα μέτρα σε όλο το εθνικό οδικό δίκτυο. Θα υπάρχουν συνεργείες αστυνομικών στις εισόδους και στις εξόδους των πόλεων. Θα γίνονται έλεγχοι τόσο όσον αφορά τις επικίνδυνες παραβάσεις, όσο και όσον αφορά την οδήγηση που την οπείρει αλκοόλ. Θερμή παράκληση. Ας υπάρχει ένας που δεν θα πιει στην κάθε παρέα, έτσι ώστε να γυρίσουμε όλοι ασφαλείς στο σπίτι μας. Αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Ξέρετε, υπάρχει μια παρηγοριά στους νέους ανθρώπους. Το έχω διαπιστώσει πολλές φορές από νέους οδηγούς. Κάποιος να μην πίνει και να λέει ότι εγώ δεν θα πιω. Δηλαδή, μπορεί να πω εγώ να προσέχετε, ας πούμε. Μην πιείτε, ρε παιδιά, κλπ. Να γυρίσετε ασφαλείς στο σπίτι. Και πετάει γειτόνες παρέας και λέει: μην αγχώνεσαι. Εμείς δεν πίνουμε. Ο ένας δεν θα πιει. Οι άλλοι ας πιούνε. Ναι, ένας θα είναι που θα έχει την ευθύνη να τους γυρίσει ασφαλής. Ένας δεν θα πιει. Κάθε φορά θα είναι και διαφορετικός. Αυτή είναι και η ουσία.
mm-hmm. να διασκεδάσουν, να έρθουν αυτές οι μέρες, να είναι χαρούμενες και όχι να τις θυμόμαστε ως κάτι άσχημο. Mm-hmm. Mm-hmm. Σήμερα είσαστε και έξω στους δρόμους για να διανύμετε με έντυπο πληροφοριακό υλικό δίκαιες ασφάλειας και να δώσετε συμβουλές. Ναι, ναι. Και τώρα και σήμερα δηλαδή, αλλά θα είναι και την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Δεν έχουν οριστεί ακόμη οι μέρες, αλλά θα είναι και την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Για όσους βρίσκονται στο δρόμο, να ξέρουν ότι τουλάχιστον εδώ στο Ηράκλειο πύλη Ιησού, καινούργια πόρτα, ότι θα γίνει διανομή του πληροφοριακού υλικού. Mm-hmm. Και στον κόμβο της Επισκοπής, νομίζω, στον στο βόρειο οδικό άξονα, σε όποιο σημείο κριθεί από όλους σας ότι θα πρέπει να είστε και έχει οριστεί, για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, να πάμε καλά και να έρθουμε καλά. Ακριβώς, αυτό είναι το θέμα, και να περάσουν ευχάριστα αυτές οι μέρες. Μάλιστα. Κυρία Παπαθανασίου, για αυτές τις δύο κουβέντες, πολύτιμες ωστόσο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλά Χριστούγεννα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Καλές γιορτές. Καλά να είστε.